Με βαριά σιωπή και αναμένα κεριά, με ευχές και την ελπίδα ότι τα τύμπανα του πολέμου θα σιγάσουν σύντομα, Ουκρανοί που ζουν στην Κρήτη ανήμερα της συμπλήρωσης ενός έτους από την έναρξη του πολέμου, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου για να δηλώσουν για πολλωστή φορά ότι δεν ξεχνούν, ότι πονούν για την πατρίδα τους, ότι όσο μακριά και αν βρίσκονται, η καρδιά τους βρίσκεται στα μέρη από που κατάγονται και γεννήθηκαν. Για μένα ήταν πραγματικά ο πιο δύσκολος χρόνος, επειδή πραγματικά η ζωή άλλαξε και κάπως πολύ απότομα. Πάντα σηκωνόμαστε, πάντα έχουμε και ευχάριστα και δυσάρεστα νέα όλη στη ζωή. Αλλά πόλεμος είναι νομίζω το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στο Ηράκλειο, στη πόλη. Γιατί εμείς Ουκρανοί της Διασποράς, εδώ ολόκληρο χρόνο, το περνάμε το πόλεμο μέσα στο Ηράκλειο. Και έχουμε δει και έχουμε νιώθει και έχουμε λάβει τεράστια βοήθεια. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους στη Σβετλάνα, που δεν θα ξεχάσει, όπως λέει, την αγωνία και το φόβο που έζησε όταν έπρεπε να οδηγήσει προς την ελευθερία και τη ζωή, παίρνοντας το δρόμο της προσφυγιάς, τα τέσσερα παιδιά και τους γονείς της. Είναι από το Μπάχμουτ το κορίτσι, εκεί που βομβαρδίζεται τώρα συνεχώς. Έχουν τέσσερα παιδιά, φύγανε κυριολεκτικά, ρίχναν από πάνω τους, πέφτανε βόμβες και με ένα αυτοκίνητο διαφύγανε δύο μεγάλοι άνθρωποι, τέσσερα παιδιά και η μαμά που τους έβγαλε από εκεί. Ναι. Τώρα έχουν χάσει και τα τρία σπίτια, είχαν τρία σπίτια, χάσαν και τα τρία και μάλλον θα μείνουν εδώ για αρκετό καιρό γιατί δεν έχουν που να γυρίσουν. Χωρίς να θυμάται πόσες ώρες οδήγησε και με τους ήχους του πολέμου και του θανάτου να τους ακολουθούν, κατάφερε να σωθούν και σήμερα, ένα χρόνο μετά, να νιώθουν μισή, όπως λέει, καθώς η πατρίδα τους ματώνει και οι ίδιοι από πολύ μακριά νιώθουν ότι έχουν χάσει ένα κομμάτι από την ψυχή τους. Έχουν χάσει ανθρώπους εκεί από βομβαρδισμούς και κανένα σπίτι τους δεν έμεινε. Περιμέναν ότι θα τελειώσει σε ένα μήνα, σε δύο το πολύ, αλλά δεν σταμάταγε, οπότε αποφάσισαν και φύγανε για να σώσουν τα παιδιά τους. Η απόσταση πάντως ποτέ δεν επηρέασε, όπως λένε, όχι μόνο τα αισθήματά τους, αλλά και την πρόθεσή τους για βοήθεια στη μάχη που δίνουν οι συμπατριώτες τους. Εκτός από συγκέντρωση και αποστολή φαρμάκων κατά διαστήματα, Ουκρανοί που ζουν στην Κρήτη βοηθούν όσους έμειναν πίσω να έχουν μια όσο γίνεται διαχειρίσιμη καθημερινότητα. Για το λόγο αυτό, φτιάχνουν κατασκευές, χρησιμοποιώντας κεριά, κουτιά από κονσέρβες και χαρτόκουτες, τεχνάσματα από το παρελθόν που τους βοηθούν να δημιουργούν αυτοσχέδιες σόμπες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν όσο είναι εφικτό το κρύο και τις κακοχίες που βιώνουν. Επειδή μισή Ουκρανία είναι χωρίς ρεύμα, χωρίς γάζι, φτιάχνουμε αυτά τα κεριά για να μπορέσουν άνθρωποι να ζεσταθούν και να φτιάξουν το φαγητό τους. Δηλαδή, αυτά τα κεριά φτιάχνουν το φαγητό τους. Ναι, βάζουν από πάνω μια σιδερένια βέργα, κάτι και βάζουν κατσαρόλα και μαγειρεύουν το φαγητό τους. Αυτό το μέγεθος κρατάει γύρω στα 8 ώρες, 8 με 10 ώρες. Ναι, και παίρνουμε και πιο μεγαλύτερες κονσέρβες και κρατάνε γύρω στις 12 ώρες, λίγο πιο μεγαλωτικά. Είμαστε ευγνώμων στους Έλληνες που στηρίζουν κάθε ουκρανική οικογένεια εδώ που είναι πρόσφυγες. Τι να πω, συγγενούμε. Με δάκρυα στα μάτια, αλλά την ελπίδα ακόμα ζωντανή, έστειλαν από την Κρήτη τις ευχές τους, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης για όλους τους λαούς.